Γεια σας, είμαι ο Πάνος και είμαι εξαντλημένος καθώς μόλις έφτασε και κουβάλισα αυτό το κουτί Tainted Grail, King of Ruin και πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Τα έβγαλα όλα από το κουτί. Πολύ πράγμα έχει, καθώς έχει μαζί και το update pack του απλού Tainted Grail, το οποίο το κάνει update στη δεύτερη έκδοση και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχουν όλα αυτά τα κουτιά μέσα. Με παρακάλεσε ο φίλος Γιάννης του καναλιού να λέω όταν δείχνω παιχνίδια ποια έκδοση είναι. Προφανώς μιλάμε για την έκδοση Kickstarter All In. Οπότε πάμε να δούμε τι περιέχει Kings of Ruin, Tainted Grail και πάμε να δούμε τι έχει. Και ξεκινάμε με το φάκελο. Η Awaken Realms πάντα έχει ένα φάκελο μέσα. Και εδώ είναι ένας φάκελος ο οποίος μας ευχαριστεί σαν backers του παιχνιδιού και λέει και κάποιες πληροφορίες για το ιστορικό του παιχνιδιού, τι έχει έκδοση Kings of Ruin, 2.500 κάρτες, 700.000 λέξεις κειμένου κλπ. Εμείς ευχαριστούμε την Awaken Realms που βγάζει με εξαίρεση τον Nemesis τόσο ωραία παιχνίδια. Ωραίο φάκελος, θα μείνει στο κουτί όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας το update pack του απλού Tainted Grail, το οποίο περιέχει ένα updated rulebook και μιας και μιλάμε για update, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές κυρίως στο grinding του παιχνιδιού. Δεν θέλει πλέον κάθε βράδυ να τρως τόσο πολύ, δεν θέλει να ανάβεις τα γύρω όχι φώτα, με νύρ κλπ. Και έχει και έναν κανόνα για να ταξιδεύεις λίγο πιο γρήγορα. Το ταξίδι παραμένει, από ό,τι έχω ακούσει, να είναι αρκετά επικίνδυνο, ας το θέσουμε έτσι. Κανόνες του παιχνιδιού, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια για τους κανόνες του Tainted Grail, καθώς είναι ένα παιχνίδι εξαετίας. Εδώ βλέπουμε τι περιέχει και μας έχουν δώσει και αυτό εδώ, όπου έχει για τον Μπέορ απ' τη μία Θέμπαλτ, Καολίν και Ντάγκαν. Έχει λοιπόν για όλους τους χαρακτήρες για να σημειώνεις εδώ τα upgrades που κάνεις. Ένα save sheet του διορθωμένο. Και εδώ έχει και αυτό το QR code για να μπορείς να πας και να κατεβάσεις κάποια updated πράγματα. Και εδώ υπάρχουν και οι διορθωμένες κάρτες του παιχνιδιού, τις οποίες δεν θα ανοίξω τώρα, αλλά αργότερα σίγουρα θα πρέπει να αντικαταστήσω τις κάρτες αυτές στο κανονικό αντίτυπο μου του Tainted Grail, το οποίο είναι και ευκαιρία να παίξω, διότι η δικαιολογία μέχρι τώρα ήταν περιμένω να έρθει το update. Λέει εδώ το updated journal μπορείς να το δεις με αυτό το QR code. Εμείς όμως πήραμε, επειδή μου αρέσουν τα έντυπα, πήραμε και το updated journal, οπότε μιας και είμαστε ακόμα στο update, να το exploration journal updated με όλες τις αλλαγές, παραμένει πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό. Και επειδή συνεχίζουμε να μας αρέσουν, κάτσα κάνω αυτά λίγο στην άκρη, συνεχίζουν να μας αρέσουν τα updated τυπωμένα πράγματα, πήρα και το journal για το Red Death, το οποίο είναι το ένα από τα expansion που είχε η πρώτη έκδοση η πρώτη έκδοση του Tainted Grail και έχουμε ένα καινούριο και διορθωμένο Exploration Journal, το οποίο συμπεριλαμβάνει φυσικά τις αλλαγές που θέλουμε. Επίσης, πάνω στις κουβέντες αυτές, έχουμε εδώ Tainted Grail Stretch Goals Journals. Τα journals λοιπόν από τα Stretch Goals του αρχικού παιχνιδιού, το Age of Legends και φυσικά το Last Night. Άλλα δύο journals τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά. Τα παλιά δυστυχώς δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε. Και ένα τελευταίο upgrade που υπάρχει για την προηγούμενη έκδοση είναι τα upgraded resources, τα οποία βλέπουμε από πίσω. Είναι reputation markers, XP markers, wealth markers, magic markers και food markers. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το Tainted Grail The Fall of Avalon και για το καινούριο Tainted Grail Kings of Ruin. Ας τους ρίξουμε μια ματιά φυσικά. Και είναι όλα ωραία πλαστικά tokens στο σχήμα αυτού
που αναπαριστούν. Οπότε νομίζω μπορούμε να πούμε ότι είναι ωραίο upgrade. Μ' αρέσουν γενικά τα upgrade components. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το Kings of Ruin, το κουτί. Kings of Ruin λοιπόν, ένα καινούριο campaign στον κόσμο του Tainted Grail μετά το Fall of Avalon, μετά την πτώση του Avalon. Ένα εξαιρετικό campaign παραδείγματος που έχω παίξει μια φορά και σίγουρα θέλω να ξαναπαίξει τώρα με τους διορθωμένους κανόνες. Εδώ έχουμε κάποια punch boards, βλέπουμε σταντίζ εχθρών και άλλα πράγματα, θα τα δούμε, θα ανοίξουμε φυσικά σε λίγο και έχουμε ένα rulebook. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το rulebook έχει την καινούργια έκδοση των κανόνων, οπότε άλλωστε το Kings of Ruin έχει βγει μόνο σε αυτήν την έκδοση, άρα δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Και εδώ μας εξηγεί τι είναι όλα αυτά και αυτά που αναρωτήθηκαμε τι είναι εδώ, είναι skill tokens, όπως βλέπουμε εδώ, και υπάρχουν guardian standees, companion standees και character trays. Και βλέπουμε εδώ τα πάμπολα components που έχει το παιχνίδι με πάρα πολλές κάρτες. Εδώ είναι οι χαρακτήρες του παιχνιδιού, ο Elgan, ο Ιούνις, ο Osbert και η Gerdwin. Και ένα απλό gameplay overview για να ξέρουμε πώς παίζει το παιχνίδι, το οποίο είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας και εξερεύνησης, αλλά και προσωπικής ιστορίας, καθώς οι χαρακτήρες σου έχουν προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, αν παίξεις ας πούμε και έχεις τον Osbert, σε κάποιες, ο οποίος λέει ότι είναι και gambler παρεθνώς, που ταξιδεύει τον κόσμο με έναν companion που ονομάζει Clifar. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες αν έχεις τον Osbert θα γίνει κάτι διαφορετικό από το αν δεν τον έχεις. Άρα είναι ένα παιχνίδι που θες να εξερευνείς τον κόσμο, ένα παιχνίδι που σίγουρα μπορείς να το παίξεις αρκετές φορές καθώς έχει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται. Παιχνίδι εξερεύνησης και πολύ μεγάλο narrative έχει, καθώς από κάτω υπάρχει το Exploration Journal όπως είδαμε και τα updates των άλλων εκδόσεων. Και βλέπουμε εδώ κάθε μέρα υπάρχει η αρχή, κάθε γύρο ουσιαστικά που είναι κάθε μέρα στο παιχνίδι. Κάνεις κάποια πράγματα στην αρχή, κάνεις κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείς να κάνεις explore, μπορείς να κάνεις travel, μπορείς να ενεργοποιήσεις ένα waystone, μπορείς να κάνεις challenge έναν guardian, αν είσαι σε τοποθεσία με guardian φυσικά. Μπορείς να κάνεις κάποιο action που είναι στην τοποθεσία που βρίσκεσαι ή να χρησιμοποιήσεις κάποια από τα αντικείμενα, από τα skills ή από τις ιδιότητες του χαρακτήρα σου. Και μετά το τέλος της ημέρας, στο οποίο πρέπει να ξεκουραστείς, να ανακτήσεις health κλπ. Εδώ σου εξηγεί πώς χρησιμοποιείται το Exploration Journal, για το οποίο θυμίζω υπάρχει και εφαρμογή για όποιον δεν θέλει όπως εγώ να ψάχνει σε ένα τεράστιο βιβλίο με σπιράλ δέσιμο. Εντάξει. Εδώ είναι οι Core Rules, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι πλέον και με το Tainted Grail, πώς πεθαίνεις και μάλιστα βλέπουμε ότι είναι σε αλφαβητική σειρά, όπως ακριβώς κάνει και η Fantasy Flight Games στα παιχνίδια της. Κόρους λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια τώρα στο πώς κάνεις encounters και πώς κάνεις μάχες. Θα πω πάντως ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιχνίδι, καθώς έχω παίξει την πρώτη έκδοση. Μετά εδώ μας εξηγεί πώς γίνεται η μάχη. Και πώς γίνεται η διπλωματία. Καθώς κάποια encounters είναι encounters μάχης, κάποια encounters είναι encounters διπλωματίας και τα δύο γίνονται με αντίστοιχο τρόπο, παρόμοιο τρόπο ας πούμε έτσι. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μάχης, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα διπλωματίας. Και εδώ είναι τα alternative modes, πάρα πολύ ωραία, ήθελα να σταθώ σε αυτό. Καθώς το παιχνίδι προσφέρει αυτό το story mode, καθώς όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να χάσεις. Το story mode και πάλι μπορεί να χάσεις, αλλά τα πράγματα είναι πιο απλά, πιο εύκολα. Ξεκινάς με καλύτερα starting items, έχεις κάποια πλεονεκτήματα στις μάχες κλπ. Κλπ. Ο χρόνος περνάει διαφορετικά. Και υπάρχει ένα challenge mode, το οποίο είναι για όποιους θέλουν να παίξουν σε extra hard difficulty, ας πούμε έτσι. Νομίζω στο challenge mode είχα παίξει την άλλη φορά με τον Τίνο. Εντάξει, νομίζω να παίξουμε στο κανονικό τώρα. Και εδώ είναι κάποιοι κανόνες που δεν χρειάζεται να διαβάσουμε μέχρι να συμβούνε. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει να πεθάνω. Θα δω τότε. Και τι θα γίνει με τους Kings of Ruin. Ως συνήθως εξαιρετική εικονογράφηση, ένα rule summary στο πιστόφυλλο των κανόνων και μετά έχουμε ένα start here, το οποίο δυστυχώς εδώ είναι λίγο σκισμένο. Τι να κάνεις, απορώ γιατί δεν ήταν και πιο πάνω. Τέλος πάντων, start here λοιπόν, που σου εξηγεί πώς θα ξεκινήσεις. Πρώτα απ' όλα, unpack your models, prepare markers and tokens. Θυμίζω εμείς έχουμε τα upgraded resources. Take Gerdwin's character tray, άρα ξεκινάς με την Gerdwin, δεν θυμάμαι τι είναι. Set up your character, unpack the open and play deck, έχει ένα μικρό deck λοιπόν για να μην καθυστερείς. Set up combat and diplomacy deck, set up your encounter decks,
Take 5 Starting Location Cards, set up your starting location και είσαι έτοιμος να αρχίσεις να εξερευνείς. Εντάξει, κάνεις τον αρχικό χάρτη και ξεκινάς να παίζεις και σου λέει μάλιστα το πρώτο σου travel, την πρώτη σου μάχη, τι να κάνεις. Είναι ένα tutorial το οποίο αν ενδιαφέρεται κάποιος θα μπορούσα να γυρίσω ένα σύντομο βιντεάκι να το δείξουμε στο κανάλι. Αν ενδιαφέρεστε γράψτε φυσικά. Εδώ είναι το Exploration Journal για το Kings of Ruin. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια να δούμε το Exploration Journal γιατί έχει spoilers. Ένα secret envelope, do not open until instructed, το οποίο έχει κάτι σκληρό μέσα. Δεν θα το ανοίξω όμως. Άντε, ας μην το ανοίξω. Εδώ έχουμε ένα γράμμα. Μάλλον όχι ένα γράμμα. Ένα γράμμα για κάθε αρχικό χαρακτήρα. Λογικά είναι το γράμμα ξεκινώντας. Αλλά και ένας χάρτης. Αυτό νομίζω δεν λέει τίποτα, μην το ανοίγεις. Άρα δικαιούμαι να το ανοίξω, μιας και είναι το καινούργιο μου παιχνίδι, έτσι. Η μισή χαρά είναι στο άνοιγμα. Εδώ λοιπόν είναι τα γράμματα για τους αρχικούς χαρακτήρες. Γκέρντουιν, Έλγκαρ, Αιούνις και Όσμπερ, The Traveling Jester. Τα οποία είναι και double-sided και βλέπουμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα διπλώσουμε κιόλας, ναι, για πιο εντυπωσιακό εφέ. Έχουμε λοιπόν τα γράμματα και έχουμε και έναν, βασικά όχι έναν, τέσσερις χάρτες έχουμε, ένα για κάθε παίχτη. Και εδώ είναι το Kingdom του Lothian, είναι το Western Avalon, ας πούμε έτσι. Άρα λογικά αυτά που γινόταν στο προηγούμενο θα γίνονται πιο ανατολικά. Έτσι δεν είναι, όλοι οι χάρτες είναι ίδιοι. Σωστά. Μετά έχουμε ένα save sheet για το campaign μας. Ένα status sheet για το campaign μας, πάρα πολύ χρήσιμο, καθώς για να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με το Exploration Journal, σημειώνεις τι έχεις πάρει. Ας πούμε, σου λέει, ξέρω εγώ, έχω πάρει το Forbidden Land 1, το μουτζουρώνεις. Μπορεί αργότερα να σου πει, αν έχεις Forbidden Land 4, διάβασε αυτό. Αν έχεις ένα, διάβασε αυτό. Οπότε, ένα παιχνίδι που έχει αρκετή σημείωση παρεπτόντως. Πρέπει να κατασημειώσει για να πας καλά. Και εδώ υπάρχουν Expanded Player Notes. Σίγουρα δεν χωράει αυτό για αυτά που θα πρέπει να γράφουμε παρεπτόντως, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά γι' αυτό μας δίνει μέσα η Deluxe έκδοση Kickstarter και ένα journal στο οποίο μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις. Έχω αρκετές σημειώσεις στο προηγούμενο journal του Fall of Avalon. Εδώ είναι το status sheet για τα Lost Chapters. Εδώ είναι το progress sheet για το Into the Mists, τα οποία ίσως είναι mini expansion ή κάτι τέτοιο. Και εδώ είναι για τους χαρακτήρες μας, όπως είδαμε και πριν, για να σημειώνουμε τα level up τους κλπ. Από τη μία ενώ, από την άλλη είναι ο άλλος. Θυμάστε πριν που είπα, αυτό είναι το Exploration Journal, Stretch Goal Exploration Journal. Το κανονικό Exploration Journal είναι αυτό. Ένα τεράστιο βιβλίο. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω αυτούς που σκέφτονται. Μια χαρά είναι και η εφαρμογή. Το packaging πολύ καλό παρεπτόντως να πούμε. Και εδώ βλέπουμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Ας αρχίσουμε να τα βγάζουμε σιγά σιγά για να κάνω λίγο το κουτί στην άκρη καθώς με ενοχλεί. Ξεκινάω από κάτω και εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγάλες φιγούρες του παιχνιδιού. Και σπάμε μερικές από τις μεγάλες φιγούρες του παιχνιδιού, παρά λίγο. Είναι το κλασικό σκληρό πλαστικό της Awakened Realms. Δεν βλέπω να έχουν κανένα σπάσιμο ή κάτι τέτοιο, για πλάκα το είπα πριν προφανώς. Βλέπω ότι έχουν εξαίσια λεπτομέρεια και σίγουρα θα είναι πολύ ωραίες βαμμένες. Ακούς φίλε Βασίλη, ακούς, λέω εγώ τώρα, όποιος θα ακούσει. Μετά εδώ έχουμε τα deck με τις διάφορες κάρτες του παιχνιδιού, τα οποία θα ανοίξουμε κάποια από αυτά σε λίγο, δεν θα τα ανοίξουμε όλα γιατί γίνεται χαμός. Για την ώρα θα βάλουμε το καπάκι του εδώ για να δείξουμε λίγο το πιο πάνω στρώμα, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς έχει τις πιο μικρές μινιατούρες συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ηρών. Αυτός είναι ο Νάνος, ο Γκάμπλερ, που όπως καταλαβαίνετε, μιας και τον έχω αναφέρει μέχρι τώρα 10 φορές, μου άρεσε και μάλλον αυτός ήταν ο χαρακτήρας με τον οποίο θα ξεκινήσω να παίζω. Κάποια standees για κάποια για να φτιάξουν dials. Reputation markers και wound markers και τέτοια, τα οποία ενδεχομένως και κάποια από αυτά να μην χρειαστούν, μιας και έχουμε τα upgraded resources. Όπου εδώ είναι ένας... Α, θα διαβάζουμε για κάτι που χρειάζεται κόκκινο για να αποκαλυφθεί. Ενδιαφέρον, δεν υπήρχε στην προηγούμενη έκδοση. Εδώ είναι τα ζάρια του παιχνιδιού. Ένα δεκάπλευρο, ένα εξάπλευρο και ένα special εξάπλευρο με κάτι χ και λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, το exploration ενδεχομένως. Κάποια components
Είπαμε ότι έχουμε τα special εμείς, οπότε αυτά σίγουρα θα μας χρειαστούν. Και εδώ έχουμε για τους χαρακτήρες μας τα character pads, ας πούμε έτσι, τα οποία ας τα ανοίξω εκτός κάμερας γιατί δεν θέλω να τραυματιστώ on camera. Ή να τραυματιστώ, να τραυματίσω απαραίτητα, δηλαδή μπορώ να τα χαλάσω κιόλας. Γενικά με τα μαχαίρια μην με εμπιστεύεστε. Οπότε εδώ είμαστε. Αυτό βγαίνει και λέει βάλε το τάλι του γκέρντου, είναι εδώ. Γιατί να βγαίνει άρα. Τι να βγαίνει, για ένα μισό λεπτάκι. Δεν βλέπω αυτό να χωράει εδώ, άρα όχι. Τέλος πάντων, βγαίνει πάντως. Και εδώ είναι που σημειώνουμε energy, health και terror. Και εδώ κρατάμε food, wealth, experience και magic. Από εδώ έχουμε empathy, caution και spirituality. Και από εδώ έχουμε aggression, courage και practicality. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν τα ίδια φυσικά. Λοιπόν, έχουμε τον Gedwin. Την Gedwin θέλω να πω. Τον Elgan, τον Ionis και τον Nano, τον Osbert. Οπότε, βασικά, ας ανοίξουμε λίγο και καμιά κάρτα που σας είπα θα ανοίξουμε. Αποφάσισα να ανοίξω μόνο το Open and Play Deck, καθώς δεν θα έχει spoilers ουσιαστικά, είναι το deck του tutorial. Θυμίζω ξανά, αν θέλετε να δείτε ένα tutorial από μένα στο κανάλι, γράψτε στα σχόλια για να δούμε αν θα μπορέσω να το κάνω έτσι για το solo Σαββάτου. Και έχουμε κάποιες κάρτες Combat, της Gerdwin προφανώς, μιας και το tutorial από ό,τι έλεγε παίζεται με την Gerdwin. Κάποιες κάρτες Diplomacy, επίσης της Gerdwin, και Your First Encounter, Your First Encounter πράσινο, Your First Encounter μπλε και Your First Encounter mauve. Ας δούμε λίγο τις κάρτες. Βλέπουμε ότι έχουν εικονογράφηση, κάποια σύμβολα στα αριστερά και από την άλλη μεριά στα δεξιά, καθώς όταν ουσιαστικά πας να παίξεις περισσότερες από μία κάρτες, προσπαθείς να ενώνεις τέτοια σύμβολα κάνοντας κόμπο το ένα με το άλλο για να κάνεις ακόμη πιο δυνατό το action σου. Βλέπουμε Quick Load, Powerful Bolt, άρα είναι τοξότρια. Δύο Powerful Bolt παρεπιπτόντως βλέπουμε, ίδιες ακριβώς, σωστά, ναι. Defend και Defend δύο φορές. Αντίστοιχες φαντάζομαι θα είναι και Diplomacy Cards, αλλά θα είναι για τα Diplomacy Encounters που είπαμε πριν. Flash of Insight, Bribery και βλέπουμε ότι κάνουν διαφορετικά πράγματα και αυτά τα πάνω έχουν σχέση με τα Primary Attributes. Τα μπλε μπορεί να σου δώσουν να τραβήξεις κάρτες ή να κάνεις Healing και κάτι τέτοιο. Και έχουμε και τα Encounters μετά, τα οποία δεν θέλω να τα γυρίσω, δεν θέλω να κάνω spoil, οπότε κάπως έτσι είναι οι κάρτες του παιχνιδιού. Και υπάρχουν και λίγο πιο oversized κάρτες, οι οποίες είναι οι κάρτες του χάρτη. Θα δείξω εδώ τη 200 μόνο το πάνω κομμάτι από την κανονική μεριά, καθώς από κάτω σου λέει τι μπορείς να κάνεις εδώ, gather κάτι. Δεν θα κάνω άλλα spoilers, οπότε αυτές είναι οι κάρτες του παιχνιδιού. Το μόνο που δεν έχουμε ανοίξει από ό,τι θυμάμαι είναι τα punch boards. Παρετώνω να δω πώς θα τα μαζέψω ξανά στο κουτί όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Τις τρελής γίνεται. Ξέρω ότι είμαι πολύ zoomed in, αλλά ακόμα καλύτερα για να φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Εδώ έχουμε τους Guardians που είπαμε, οι οποίοι είναι οι εχθροί ουσιαστικά, οι Guardians αυτοί που είναι να πολεμήσεις. Για να δούμε. Σταντίζ, πολύ χοντρά, πολύ καλής ποιότητας τα σταντίζ. Και από κάτω έχουμε τα skills που είπαμε, όλα αυτά τα τετράγωνα εδώ είναι skills. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τετραγωνάκι εδώ που βγαίνει για να δείχνει να μπαίνει κυβάκι ενδεχομένως όταν πάρεις κάποιο damage εδώ ή κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε πάρα πολλά skills αναχαρακτήρα, δηλαδή αν έχεις τον Elgan δεν μπορεί να πάρει skills της Gerdwin κλπ. Είδαμε λοιπόν τι έχει το βασικό κουτί, πάμε να δούμε και τα μικρά expansion που έχω, μιας και μιλάμε για το All In. Ξεκινάμε με το Deluxe Exploration Journal. Α, οκ. Okay. Ναι, όντως μοιάζει deluxe, μοιάζει faux leather ή κάτι τέτοιο και είναι πάρα πολύ βαρύ. Για είναι πάρα πολύ βαρύ. Οπότε θα δούμε τελικά πώς είναι και το journal μέσα. Και εδώ είναι το King's Pass 101
με 111 και αν είσαι αυτό κεφάλαιο και σου πει κάτι διάβασε το 9, διαβάζει αυτό και σου λέει εδώ διάλεξε ένα από τα δύο ή φύγε ή προσπάθησε να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, έλεγε το συγκεκριμένο. Και είναι όλο το βιβλίο έτσι και έχει 1200 εδάφια. Αυτό είναι λοιπόν το Deluxe Exploration General. Ελπίζω να μην χρειαστεί να βγάλουν αλλαγές και γι' αυτό και να θέλει να αγοράζουμε διορθωμένη έκδοση όπως κάναμε με το Tainted Grail την πρώτη έκδοση. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει έτσι. Επόμενο πράγμα που έχουμε να δείξουμε είναι αυτό το κουτί εδώ. Tainted Grail Kings of Ruin Weird Encounters. Ελπίζω ότι έχει μινιατούρες. Έχει μινιατούρες και έχει και αυτό εδώ πέρα το βοήθημα για να μας λέει πώς μπαίνουν μέσα. Είναι λοιπόν οι μινιατούρες από όλους τους Guardians. Αντί να έχουμε standees, έχουμε μινιατούρες, εντυπωσιακές μινιατούρες από την Awaken Realms. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μία έκδοση που τις στέλνει pre-shaded, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Εγώ προτίμησα να τις πάρω έτσι για να τις βάψω. Καλό έτσι. Να δούμε τι θα πρωτοβάψω. Οπότε ένα κουτί με μινιατούρες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω όχι σε μινιατούρες, παιδιά, λυπάμαι. Και έχουμε ακόμα να δείξουμε το Mounted Heroes, το οποίο δείτε εδώ, το οποίο έχει μινιατούρες με τους ήρωες με άλογα. Τελεία, αυτό. Όταν δηλαδή βρεις άλογο, έχεις υποζύγιο, βάζεις αυτές τις μινιατούρες, αντί να χρησιμοποιείς την κανονική μινιατούρα του χαρακτήρα σου και να λες «Α, μα είμαι σε άλογο, δεν θυμάσαι, ήμουν σε άλογο». Οκ, ξέρω ότι δεν είναι και τόσο χρηστικές, αλλά είναι ωραίες. Και τέλος έχω και ένα playmat, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι μόλις το ανοίξω μετά δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξαναμαζέψω κάπου. Παρ' όλα αυτά, αφού κάνουμε unboxing το All-In με την extra deluxe έκδοση, θα το ανοίξουμε το playmat όσο χωράει, τέλος πάντων. Είναι πολύ πιο σκοτεινό από το playmat που έχω για το, στο είπαμε το προηγούμενο, Fall of Avalon. Πολύ πιο σκοτεινό, αλλά ουσιαστικά έχει χώρο εδώ, ένα grid 5x5 για τις κάρτες των περιοχών, για το χάρτη δηλαδή ουσιαστικά, 5x6 παρεπτόντος, όχι επί 5. Και εδώ δίπλα δεν έχω ιδέα τι πρέπει να μπει. Είναι πάντως πάρα πολύ σκοτεινό, καμία σχέση με το προηγούμενο. Το άλλο είναι πολύ ωραίο φωτεινό, αυτό παρά είναι σκοτεινό έως. Άρα λογικά θα πρόκειται για ένα πιο σκοτεινό campaign, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, είδαμε τα πάντα που υπάρχουν στην All-In έκδοση και εδώ πάλι λίγο να γκρεμίσουμε και το deck μας, το Open and Play deck. Λοιπόν, οπότε είδαμε και τα πάντα που υπάρχουν στην Kickstarter All-In έκδοση του Tainted Grail μαζί με τα updates της προηγούμενης έκδοσης και πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Ψέματα να μην πω. Η πρώτη σκέψη που κάνω είναι πώς το διάλο θα μαζέψω όλα αυτά, θα κάνω unpunch και γενικά θα οργανώσω με sleeves ενδεχομένως αυτό το παιχνίδι. Παρακολουθώ, δεν πήγα sleeves από ό,τι βλέπω, γιατί είχαν και ένα πακέτο με sleeves. Τέλος πάντων. Οπότε η πρώτη μου σκέψη είναι αυτή. Η δεύτερη σκέψη είναι πρέπει οπωσδήποτε να παίξουμε σύντομα το Fall of Avalon ξανά και μετά να έρθουμε στο Kings of Ruin αφού παίξουμε και τα expansion του Fall of Avalon. Οπότε η τρίτη σκέψη είναι ωραία, που θα βρω 2 χρόνια να μην έχω τίποτα άλλο να κάνω για να τα παίξω όλα αυτά. Φαίνεται εξαιρετικό παιχνίδι. Το narration που είχε το Fall of Avalon, η πρώτη έκδοση του Tainted Grail, ήταν φανταστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, σκοτεινό. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι ακόμη πιο σκοτεινό, ενδεχομένως με πιο δύσκολα διλήμματα. Αν ισχύει το ότι οι νέοι βελτιωμένοι κανόνες έχουν βγάλει στην άκρη το grinding που είχε το παιχνίδι, καθώς έπρεπε συνέχεια να κυνηγάς για φαγητό, αλλά και να προσπαθείς, είχε συγκεκριμένους γύρους μέχρι να φωτίσεις τα μενύρα, αλλιώς έχανες γιατί δεν φωτίζονταν η γύρω περιοχή. Αν οι καινούργιοι κανόνες λοιπόν έχουν βγάλει αυτά τα κομμάτια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος να ξαναπαίξω. Αλλιώς υπάρχει πάντα και η λύση του story mode που εξήγησα πριν, και γιατί δεν είναι κακό να παίξει story mode κανείς, μια χαρά και το story mode για να απολαύσει την εξαιρετική ιστορία που έχει γράψει η Awakened Realms για το Tainted Grail. Fall of Avalon την παλιά έκδοση, το πρώτο παιχνίδι βασικά την παλιά έκδοση και το Kings of Ruin. Αν έχετε παίξει, με χαρά θα διαβάσω στα σχόλια την άποψή για το παιχνίδι ή αν έχετε κάποιο hint για το πώς να ξεκινήσω. Αν θέλετε tutorial, γράψτε στα σχόλια και θα δω τι μπορώ να κάνω και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.